έτοιμοι να λειτουργήσουν με ακόμη αυστηρότερους όρους είναι οι ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων στην Κρήτη. Οι λεπτομέρειες για την παρασκευή και διάθεση των τροφίμων και για την ασφαλή εξυπηρέτηση των μαθητών οριστικοποιήθηκαν με αποδοχή των προτάσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Τα σχολικά κηλικία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες τροποποιήσεις, αν εξαιρέσουμε κάποιες διαγραμμίσεις που θα γίνουν κάτω μπροστά στο χώρο του κηλικίου για να υπάρχουν οι αποστάσεις. Η τήρηση φυσικά μάσκας και λίγο πιο προσεκτική στο θέμα γαντιών και στολής και όλες τις συμπεριφοράς, αν και αυτά εμείς τα είχαμε. Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Υγείας είχε υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ αυστηρά μέτρα υπέδειξε και η αρμόδια Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Έτσι, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν προβλέπεται η διάθεση τροφίμων αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα. Θα παρασκευάζονται προτού παραδοθούν τα τρόφιμα, προτού το πριν το διάλειμμα. Θα παρασκευάζονται τα τρόφιμα που θα χρειάζονται για το διάλειμμα. Θα τα συσκευάζουμε σε ατομική συσκευασία. Ο κηλικιάρχης, ο πιστοποιημένος, ο γνώστης θα το συσκευάζει και θα το παραδίδει υγιεινό, ασφαλές στο παιδί. Τα νέα μέτρα για την προστασία του μαθητικού πληθυσμού αποτρέπουν το συνοστισμό των μαθητών έξω από τα σχολικά κηλικία. Προγραμματίζεται να υπάρχουν διαφορετικά διαλύματα για διαφορετικές τάξεις ή τμήματα, αναλόγως θα δουν τα σχολεία γι' αυτό. Αφετέρου υπάρχουν οι επιτηρητές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν δυνητικά, οι άνθρωποι το κάναν έτσι και αλλιώς και πριν, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να τηρεί την απόσταση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Σχολικών Κηλικίων διεκδικεί επίσης την καθιέρωση δωρεάν δεκατιανού για το σύνολο των μαθητών.